Για καλά. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά. Απευθύνομαι στο Θόδωρα, Ολυμπιακός λέει. Κύριε Θόδωρα, βγες γρήγορα και ευλαβικά φίλησε το χέρι του Ρονάλντου, όχι του παίκτου, του ακροατή, που αυτοποκαλείται Ρονάλντου, φίλησε του, λέει, ευλαβικά το χέρι, πες του συγγνώμη και θα σου πει αυτός, σκύψε ευλογημένε. Έλα. Έλα. Πάμε. Λοιπόν, μια πολλά καταρχήν. Επίσης. Στην οικογένειά σου. Καλά είστε. Καλά, καλά. Καλά μήνα πριν έλεγε για τον Ρονάλντο. Μάλιστα, τι σου έλεγα. Όχι. Τι έκανα. Τι έκανα. Εγώ κρίνω ότι αυτό το γκολ δεν ήταν ποδοσφαιρικό. Ήταν αθλητικό άλμα εις ύψος. Μου θύμισε Σοτομαγιόρ. Τον έχεις προλάβει, Σοτομαγιόρ του Κουβανό. Τον έχω προλάβει. Ένα τέτοιο πράγμα μου θύμισε ο Ρονάλντο. Αυτή η απογείωσή του στα 5 μέτρα ψηλά. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε. Άλλο ένα τέτοιο είχε κάνει ο Πελέ σε μια. Η απόδραση των 11. Στην απόδραση των 11. Ναι, αλλά του Πελέ ήταν κατακόρυφο, δεν ήταν έτσι. Όμως πρέπει να αλλάξει πώς τον είναι τώρα. Αν το λες, υπτάμενο και τέλο, όχι μυρωδιά. Από μπάλα, από μπάλα μυρωδιά είναι. Τι μυρωδιά. Από μπάλα μυρωδιά. Θα ήθελα να έχει την ομάδα σου ένα μυρωδιά. Φυσικά θα ήθελα, όχι. θα ήθελα να χάσει την ομάδα μου, το έχω ξαναπεί εγώ. Θα ήθελα να χάσει την ομάδα μου ένα τέτοιο παίκτη με στην περιοχή. Και να πιτσιλώνει, να πιτσιλώνει. Έλα, κάνει είναι τώρα χαλαρά. Είναι το καλύτερο γκολ που έχω δει ποτέ. Ever. Ever. Άμα σου πω κάτι, θα σου φανεί παράξενο. Ξέρεις εμένα ότι μου άρεσε περισσότερο το τρίτο γκολ. Ο συνδυασμός Μαρτσέλο, Ίσκο, Ρονάλντο, Μαρτσέλο και όλοι μαζί με στα δίθια. Έλα, στο γκολ το δεύτερο. Όχι το δεύτερο. Γυρνάει την μπάλα. Γυρνάει την μπάλα. Πάει στο τάρι και πάει στο κέντρο για να ψαλίδι. Δεν υπάρχει αυτό. Τρομερή ενέργεια. Εντάξει, ο άνθρωπο έχει σηκωθεί. Αθλητική ενέργεια. Το δείχνουν, έχει απογειωθεί. Δεν είδες που όλο το γήπεδο μην άναπτω και ρωτήσω όλη η κυβέντους. Λοιπόν, άντε καλά. Έλα και ευχαριστώ επίσης, για χαρά, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάγκης. Έλα Μάγκη. Θυμάσαι τι έλεγα από πέρσι. Ήρθε το δεύτερο, τώρα θα έρθει και του χρόνου του τρίτο και μετά θα ψάχνει όλη η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη δεν ξέρω τι. Πότε θα σταματήσει η Ρέντα πέρα και η Μπέλα. Έχει μεγάλη διαφορά. Και από την Μπαρτσελόνα και από όλου. Το έλεγα χθες στον Θοδωρή ότι είναι φοβερά δύσκολο να μην σκοράρει αυτή η ομάδα. Όχι μόνο αυτό. Αυτό το χαρισμάτι αυτό είναι. Υπάρχει κάτι άλλο. Ότι η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλή μπάλα βέβαια, αλλά τσούκου τσουκουάζα. Το λες και εσύ πολλές φορές, αλλά τι γίνεται με την Ρέντα, συμβαίνει. Παίζει όλο το γήπεδο. Τσόρδο είπε. Δηλαδή παίρνει δηλαδή από τη διαγώνια το κόλμερ, το σημαίακι, δείχνει την αντίπαλη περιοχή και παίζει σκουλό το γήπεδο. Οπότε δεν πιάνεται. Δεύτερον, αυτό τώρα του Ρονάλντο, εντάξει μετά και μου γλίστρισε το παιδί, και εντάξει πήγαινε ανάποδα και να κάνουμε. Θέλω να σου κάνω, ρε Γιώργο, μια, αν θυμάσαι, γιατί έχω ακούσει πολλούς φίλους ΑΕΚτζής, εξήγησε για την καλή τη ΝΑΕΚ στην εποχή του Φάντρο και του Μπαγκεβίτσι πιο μετά, δεν ξέρω τι. Για σένα, η καλύτερη ΑΕΚ, ποια εποχή ήταν? Το έχω πει χιλιάδες φορές. Την εποχή του Μπαγκεβίτσι. Στάσου, δεν ήταν ο Μπαγκεβίτσι μόνο. Για προπονητή, λέω, με προπονητή τον Μπαγκεβίτσι. Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι, ότι με παίχτη το Μαγκεβίτς. Όχι. Αυτό που είχε δείξει η ΑΕΚ. Πολύ καλή ομάδα, το ξέχασε το Μαγκή. Ναι, θα μου το πεις. Αυτό που είχε δείξει η ΑΕΚ από το 90 μέχρι το 96 δεν το έχει δείξει καμιά άλλη ελληνική ομάδα. Μην ψάχνεις να βρεις. Εγώ θεωρώ ότι το 80 αυτή η πεντάδα που είχε η ΑΕΚ μέσα, βλέπαμε εμείς οι ΑΕΚτζίδες. Μαύρο, Μπάγκεβιτς, Παπαϊωάννου, Βομάζου και τον Κάστρο, τον Κύπριο, τον Κωνσταντινό, ο οποίος είναι καθόλου τρομερός. Και στο 20ο λεπτό,
Και βράγαμε 4-0 την Πόρτο, η οποία έφαγε 6 μετά. Δηλαδή αυτή η μπάλα, η ολοκληρωτική τη ΣΑΕΚ εκείνη τη διετία. Έφαγε και 6 ΑΕΚ. 5-1 με 5-1. 5-1 δεν θυμάμαι. Ναι, ήταν στο, όταν αποβλήθηκε ο Μανολάς, που στο μέχρι το 60 είμαστε 0-0 και μόλις αποβλήθηκε ο Μανολάς πήγε να γίνει το κακό. 5-1 ήταν, είχαμε προκληθεί. Ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα που κάνουμε, δηλαδή, Δωμάζο Παπαϊωάννου, Μπάγκεβιτς, Μαύρο και ο Τάσος, ο οποίος ήταν και αυτός παιχταράς, ήταν, δεν υπήρχε πιέρου, σε όχι βέβαια στην κλάση του Μπάγκεβιτς, δεν ξέρω, του Μαύρου, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, ήταν πολύ καλός παιχτής, πολύ δυνατός παιχτής. Έγινε, Μακή, έγινε. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο, γρήγορα, για χαρά, καλό Πάσχα, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα. Α, Γιώργη, εγώ είμαι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργη, να σου θυμίσω, ήμουν ο φίλος που σε είχε βρει μαζί με το Λευτέρη στο Βενιέρο. Μάλιστα. εκεί που παίξαμε μουσική. Ναι, μπράβο, μπράβο. Κοίταξε, πρόσεξε. Επειδή όλος ο κόσμος μιλάει για τη Ρεάλ και για τον Ρονάλντο και μόνο που δεν τον έχουν προσκυνήσει ακόμα. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ μου να τον προσκυνήσω. Πότε. Εις τους αιώνες, των αιώνων, αμήν. Τέλος. Ένα το κρατούμενο. Και επειδή του τα έχω μαζεμένα του Ρονάλντο, για μένα ο Ρονάλντο από την εποχή της United του τα έχω μαζεμένα. Ήταν ένας απλά καλός ποδοσφαιριστής. Τίποτα παραπάνω. Μόνο που δεν τον έχουν προσκυνήσει. Λαμπάδα δεν του έχουν ανοίξει. Που σε λίγο έχουμε και το Πάσχα. Για να τα βάζουμε κοιτά. Τώρα βέβαια. Αλλά για να τα βάζουμε στη θέση σου κανονικά, ναι. Στο πρώτο σκέλος που είπες, συμφωνώ και εγώ. Ποιο? Αλλά υπάρχει και άλλο ένα σκέλος. Το πώς οποίο. Σημείο, το χθες το παιδί δεν το έχω δει καθόλου. Όχι. Δεν έχω δει καθόλου πάση. Ούτε τα κολλίδες. Τίποτα δεν έχω. Απλό μου λέει. Τράβα, δεν σε έχει μετάλλα μου. Το μηδέν. Ναι, κοίτα, ναι, αυτό είναι εύκολο το λες. Για να σε πιάσουμε πρώτα. Ούτε ο Τσίπρα να έσουνα. Άκουσε με. Εγώ συμφωνώ ότι ο Ρονάλντο από ποδόσφαιρο, από τεχνική, δεν είναι ούτε Μέση. Ούτε Μαραντόνα, ούτε. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Μισό λεπτό. Έχει όμως ένα χάρισμα τρομακτικό. Για πες το. Γκολ. Να επαναλάβω κάτι. Ναι. Εάν ήσουν. Για να πάμε τώρα στο προκείμενο. Εάν ήσουν ο Πελέ. Ναι. Ή ο Μαραντόνα. Ή ο Κρόιφ. Ή ο Ζιντάν. Όταν λες γκολ, τι είναι γκολ. Δηλαδή θα καταλάβεις. Εάν ήσουν λοιπόν. Είτε ο Μαραντόνα, είτε ο Κρόιφ, είτε ο Μαραντόν, ή ο Ζιντάν και τα λοιπά. Ποιο θα ήθελε για σύντερφο στην ομάδα σου? Τώρα αυτό μου βάζει δύσκολα. Τώρα αυτό το. Τώρα σε φέρα σοφρά. Δεν με φέρω σοφρά. Δεν είναι ότι σου λέω. Δεν ξέρω, δεν είναι ότι. Το Ρονάλντο θα πει. Τον άνθρωπο γκολ. Κοίταξε, πρόσεξε. Ένα ο οποίο είναι μονίμω μπροστά στο τέρμα. Ποιο δεν μπορεί να είναι μπροστά στο τέρμα. Βρε, πόσοι είναι πολλοί τέτοιοι. Έχει δει πολλού τέτοιου στη ζωή. Θα σου θυμίσω έναν στη δεκαετία του 90 που ήταν και στην ΑΕΚ. Τον Βασίλη τον Δημητριάδη. Μονίμω γκολ έβαζε. Έλα, εντάξει. Φτωχή είναι η συζήτηση τώρα. Φτηνένη. Καλά, φτηνένη η συζήτηση. Καλά, τέλο πάντων. Έγινε, ρε. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Γεια σου, Χόρχε. Για καλά, φίλε. Χθες σου στείλα ένα μήνυμα για ένα στοίχημα. Ότι. Α, γιατί θα κερδίσει η Ρεάλ. Όχι, το 1-1. Και κάτι άλλο που σου είχα στείλει. Το 1-1, ποιο 1-1, δεν θυμάμαι. Γιουβέντους Ρεάλ 1-1. Ναι. Για το 0-1 της Μπάγκερν και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, πήγα σήμερα το πρωί και πήρα μεγάλο κουβά. Κόθηκες μέσα, ε. Και έπεσα κι εγώ μέσα. Ναι. Όχι μόνο το πέταξα, έπεσα κι εγώ μέσα. Τώρα όσον αφορά το Φόδωρα, παιδιά μην παίρνετε τηλέφωνο, αφήστε τον άνθρωπο να πάρει τηλέφωνο να πει τα δικά του τώρα. Οπωσδήποτε. Γεια σου ρε Χωριέ. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα. Ο Νίκος ο Πορτογάλος. Έλα Νικόλα. Μήπως έχεις την ευγενική καλοσύνη να μου πεις σε παρακαλώ τα ονόματα τους προέδρους που έχουν καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι παράγοντες. Τι, δεν σε πιέζω, το λέω με ευγενικό τρόπο. Ο ένας είναι ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο. Αυτός έχει καταστρέψει εντελώς. Ο Λιβάγια. Ναι. Ο Μιραλά. Ο Μιραλά. Και ο. Και ο Κάμπος. Και ο Κάμπος. Ναι. Ποιος Κάμπος, Γιώργο.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Με τη μιζέρια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δικαστές, Ευαγγέλια, τόσο καιρό ακούω, ναι, δεν μπορώ άλλο. Προσκυνήστε τον. Τι, δεν θέλετε να τον προσκυνήσετε? Θα τον προσκυνήσετε τώρα, μετά από αυτό που έκανε. Και το χέρι θα του φιλήσετε, και τα πόδια, όλα τα πάντα. Πόσο πόνο έχει μοιράσει, ρε εσύ, Γιώργο, να πούμε. Τι κόμπλεξ είναι αυτό, ρε. Είδαμε αυτό χθες, να πούμε, και βγαίνει ο άλλος και λέει, καλά, εντάξει, τώρα. Θα πω τώρα αυτή την κουβέντα που έλεγε εσύ χθες για τον άλλον, και βγήκε ο άλλος και θύμωσε περί ψήφους και περί αυτά. Τέλος πάντων, ας θα την κατεβάσουμε την κουβέντα. Χθες ήθελα να σε πάρω, αποκλείεται βέβαια με τόσο κόσμο. Ήθελα να μιλήσω για τη Γιούβε. Εντάξει, υποστηρίζω τη Γιούβε όπως και τη Λίβερπουλ. Δεν ήθελα να το κάνεις τη Γιούβε. Προτιμούσα να το κάνεις σε κάποια Μπαρτσελώνα, σε κάποια Μπάγκερ. Αλλά από τη στιγμή που έγινε αυτό το ιστορικό πράγμα, Γιώργο, από εκεί πέρα, ό,τι και να πούμε. Πράγματι ιστορικό. Άκου να σου πω. Αθλητικό είναι. Είναι ο καλύτερος αθλητής ποδοσφαιριστής, τα έχουμε ξαναπεί. Εννοείται ότι ήταν κύριος αθλητικό. Ρε Γιώργο, μην το ισοπεδώνεις όμως. Δεν θέλει μόνο αθλητικότητα για να κάνεις αυτό το ψαλίδι. Και ήταν κατακόρυφο. Θέλει πολλούς παράγοντες. Αυτός εντάξει, το έχει δοκιμάσει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Μια ήταν στο τέρμα, μια στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας το έβγαζε. Το έχει δοκιμάσει πολλές φορές. Κάποια στιγμή θα το έκανε. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνει και ο Μέση μέχρι το τέλος της καριέρας. Τι θα γίνει, δηλαδή, εκεί θα βγουν να τον προσκυνήσουν το Μέση? Μα δεν θα το κάνει. Ναι, πολύ πιθανό να μην κάνει γιατί είναι άλλωστη. Είπαμε, αυτό που κάνει ο Μέση δεν κάνει ο Ρονάλντο και αυτό που κάνει ο Ρονάλντο δεν το κάνει ο Μέση. Θυμάσαι, και ναι, γιατί κανένας δεν έχει όλο το πακέτο. Το πακέτο το έχει ο Πελέ, απλά ήταν σε άλλη εποχή. Α, μπράβο, το άμεσο του κουβέντα. Τα έχουμε πει και πριν 4 χρόνια στο Μουντιάλ στη Βραζιλία. Ότι το στυλ, για να μην παρεξηγηθώ πάλι με κάποιους λακαμάδες, όχι, δεν όλοι το. Λοιπόν, είναι Πελέ στυλ. Με καλύτερη τεχνική ο Πελέ, ναι, αλλά είναι στυλ Πελέ. Ο Μέση πάλι θυμίζει Μαραντόνα, λόγω του το χαμηλό κέντρο βάρους, λόγω το στυλ, ας πούμε. Λοιπόν, είχε πει μια κουβέντα την άλλη φορά. Ποιον χαίρεσαι να βλέπεις στο γήπεδο? Εσένα το είδωλο, το είδωλο. Αυτόν που, ναι, που θαύμαζες ήταν ο Κρόιφ, έτσι. Σωστό. Γούσταρες να τον βλέπεις. Ναι. Αυτό θέλω να πω εγώ τόσα χρόνια. Ρε παιδιά, έχουμε δει Ρονάλντο φαινόμενο. Έχουμε δει Ροναλντίνιο, Λάουντρουπ, Ζιντάν. Είμαι 38 στα 39. Έχω προλάβει στο τέλος το Μαραντόνα. Αυτούς εγώ χαιρόμουν να τους βλέπω στο γήπεδο. Ο Μέση είναι παιχταράς. Τα κάνει σχεδόν όλα τέλεια. Αλλά δεν τρελαίνω να τον βλέπω, ρε εσύ, Γιώργο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Το έχεις πει εσύ το έχεις πει την άλλη φορά. Γιατί δεν θέλω να τον βλέπεις? Όχι, όχι. Δεν είναι θέμα να πούμε, παιδί, υπάρχει κόντρα τώρα. Και λόγω Πορτογάλου και όλα, ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Που τον προσκυνάνε όλοι. Δεν έχω αυτή την κάβλα, να σου το πω έτσι, συγγνώμη για τη λέξη, όπως το βλέπα τις προηγούμενες που σου ανέφερα. Δηλαδή, μπορεί να μην κάνουν την καριέρα που κάνουν αυτοί, που έχουν τη συνέπεια, ας πούμε, και τη σταθερότητα, αλλά τους άλλους, δηλαδή, όποια ομάδα και να παίζανε και την πιο μισή ομάδα να παίζανε, ήθελες να πας να τους δεις. Τους έβλεπες μόνο και μόνο για αυτούς. Σωστό, αυτό που λες είναι σωστό. Αυτό θέλω να σου πω, αυτό που το έχεις πει προχθές εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος εννοείται είναι παιχταράς. Έτσι. Αλλά έχει και μεγάλη διαφορά με τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο τι κάνει? Δοκιμάζει περισσότερες προσπάθειες. Μπορεί να το κοροϊδέψεις και εσύ γι' αυτό. Έχει κάνει, έχει ξεκινήσει να κάνει την πλά. Έτσι. Απλά έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Οι πιο πολλές δεν τις πετυχαίνει. Ο Μέση κάνει δύο πράγματα. Ή σουτ είναι αυτό, ή τελικές, ή τρίπλες. Πετυχαίνει μία-δύο, καμιά φορά και τις δύο. Και εκεί φαίνεται μεγάλη διαφορά. Ο Πορτογάλος καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να κάνει πράγματα. Γι' αυτό θεωρούν όλοι, έλα μωρούτε στον ύπνο του και μυρωδιάς. Και το έχεις πει και εσύ. Καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Έχει άλλο ύψος, έχει άλλα χαρίσματα, είναι διαφορετικοί παίχτες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Άμα το βλέπεις σαν εικόνα, δηλαδή αυτό τώρα που έκανε χθες, δεν σου είπα και πάλι μόνο αθλητικότητα. Πρέπει να μετρήσεις, να πούμε, από αέρα, από θερμοκρασία, που λέει ο λόγος, θα τα πω έτσι δηλαδή πολύ. Μετράνε πολλά. Το ψαλίδι εννοείται που μ' άρεσε πολύ, που ήταν πιο τεχνικό, ήταν κάποτε του Ριβάλντου με τη Βαλένθια. Όποιοι το θυμούνται. Που στο πάρε την μπάλα. Πώς την έφερε το κορμί του. Αυτό ήταν πραγματικά τεχνικό ψαλίδι. Έτσι και αθλητικό. Λοιπόν, πόσους ποδοσφαιριστές έχεις δει μετά το Μαραντόνα, το Ροναλντίνιο που το χειροκρότησε, η Ρεάλ κάποτε με το σλάλομ, τον άλλον εχθές με τη Γιουβέντους. Σε υψηλό επίπεδο μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα στην Α κατηγορία να χειροκροτάνε, ναι, το. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει γίνει πολλές φορές αυτό, ρε Γιώργο. Ο Ρονάλντο εχθές που βγήκε, δεν περίμενα αυτό που έλεγε, δηλαδή έχει πέσει μέσα και πέρσι και έπεσε μέσα. Μένει να δούμε αν το πάρει τρίτο συνεχόμενο. Γιατί το παλικάρι είχε πει από πρόπερση ότι θα τα παίρνει τρεις φορές συνεχόμενα. Δεν περίμενα ότι θα πέσει μέσα με τη Γιουβέντους. Γιατί δεν είχα δει τη Γιουβέντους να ξεφτυλίζεται έτσι μέσα στο γήπεδο της. Δεν έχει σημασία μένα με 10 παίχτες. Είσαι ιταλική ομάδα. Έτσι. Να πω και κάτι άλλο.
χθες ξεβρακώθηκε ένας παίκτης. Και ξεβρακώθηκαν και αυτοί που τον έλεγαν για νέο Μέση. Για τον Τιμπάλα. Ακριβώς. Με απογοήτευσε και εμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί υποστηρίζω τι ότι είναι αυτό το πράγμα. Φοράει αυτό τώρα το 10. Φοράει την Τελπιέρα αυτό τώρα το 10. Δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει το παλικάρι. Αλλά όταν κάνει αυτά τα πράγματα που κατηγορούν καμιά φορά το Νεϊμάρ ή το Ρονάλντο που πέφτει, παίρνει σάμπα κίτρινη κάρτα. Και λέω εγώ τώρα, έτσι πώς το βλέπω το παιχνίδι, θα του στοιχήσει, θα φάει μια δεύτερη κίτρινη, δεν ξέρω τι θα γίνει. Όλοι το έλεγαν αυτό. Καλά, ναι, θα μου πει δεν ήταν τόσο δύσκολο. Έγινε Νικόλα! Να βγει ο Ρονάλντο Κριστιανό, γιατί να πει, να απαντήσει στο Θοδωρή, γιατί ο Θόδωρας έχει τέτοιο κόμπλεξ που και στον Ολυμπιακό να παίζει ο Κριστιανό Ρονάλντο θα ήταν εναντίον του. Εντάξει, να μην παρεξηγεί για πλάκα τα λέω. Καλή ανάσταση. Να δούμε τη Λίβερπουλ σήμερα, Γιώργο. Θα τα πούμε. Να δούμε και να είναι η Λίβερπουλ της Ευρώπης, όχι της Αγγλίας, γιατί έχει κόμπλεξ στην Αγγλία. Γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Ναι. Πάμε. Ναι. Σε ακούμε. Σε ακούμε, φίλε. Ναι, εγώ. Εσύ. Ναι, αλλά Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, γεια. Να πάτε, λοιπόν. Τι έγινε, Γιώργο, φιλάδελφε, Μιχάλης, ταξί ακούμε εδώ πέρα, φανατικά. Γεια, λέγε. Λοιπόν, εντάξει, γιατί εγώ δεν είπα, πιάσαμε τα, είδαμε το καροφία, δεν με το λένε, το πήρα το πριστή. Καπουλονάρα, δεύτερο και τρίτο γκολ, γκολάρες, έτσι. Το νοτικίνικη. Ωραία, τι, απίστευτα γκολ, τα είδα εκεί πέρα, πολύ ωραία γκολ και τα δύο, έτσι, και την τρίπλα που κάνει, πολύ όμορφα. Μπράβο, ας δούμε τώρα, θα γίνει στην πορεία. Παίζει σήμερα στα Γιάννα. Παίζει στα Γιάννα, ναι, τα είδα, να δούμε, μήπως θέλει. Το αναμνηθέν που έχει γίνει ο Μάρτς την άλλη φορά και παίζει σήμερα. Έλα, πάμε. Να δούμε, εντάξει, τώρα ο άλλος που πήρε, που έλεγε για τον ΠΑΟΚ, ωραία, του μίλησες, κρατάς, ξέρεις, κρατάς ισορροπίες. Δύο πράγματα του είπε, δεν απάντησε στο ένα για τα κεκλεισμένα. Κατάλαβε από την Λαμία που πήρε τη Δευτέρα αυτό. Ναι. Δεν σου απάντησε κάτι συγκεκριμένο. Έτσι παντού. Λοιπόν, στο κουβούτι η πόρτα λέει ότι δεν είναι πρώτα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Εγώ δεν βλέπω. Να δούμε τώρα με την έφεση. Τετάρτη γίνεται, θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι θα αριστραφούν να γίνει κανένα μαγικό με το σκουτέρι. Γιατί τον ξαλώ η δευτερόλεπτρια εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει. Γίνει κανένα μαγικό και το 8 γίνει 5. Και πάλι μπροστά να σπάρει έκτα. Τα τέσσερα αυτά παιχνίδια, τρία, τέσσερα όσα είναι, δεν πιστεύω να γίνει κάτι πάντως, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι εντάξει, είναι σχεδόν τελειωμένο, δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Τώρα, τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ο μήνα, πώς θα θυμάσαι μια συζήτηση που άλλος πήρε και σου έλεγε ένας για αυτοκίνητα που λέγατε και από όσα. Ναι. Μπαίνει ένας μέσα εδώ πέρα, μου λέει, Γιώργιο, ακούς. Του λέω, ναι, γιατί. Αυτός μου λέει, το παίζει γρήγορος, λέει, είναι λέει μπεμβεδάκια, είχε ένα μη πέντε. Όχι, μη τρία. Μη τρία. Και όπως το έτρεχε, λέει, έπεσε σε μια στροφή και τώρα εξταπέφκαλε. Του λέω, πότε έγινε ναι. Αυτό. Τόση λέω στα πέφκα. Στα πεφκάκια εδώ στην Περισσό. Δεν πλάκα. Βγήκε με τα πουνια, λέει, στα πέφκα. Και τρέχει με έναν άλλο, λέει, αρχοντιάρι, τον Τατιάνο, που έχει ένα GT3, ξέρεις. Αυτό είναι σωστό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Και μόλις του είπαμε, λέει, αφορά και θα τον άστηκαν οι 12.000 κατά μάξι. Και μόλις του είπαμε, λέει, Γεωργίου, πού βρήκες τα λεφτά να πάρεις το αμάξι. Ναι. Ναι. Πήρα, λέει, 90.000 καδάνια από το Μαρινάκι. Όχι Μαρινάκι, από το Βιεντόπουλο. Από τη Μαρφίδ. Από τη Μαρφίδ. Δουλεύαμε μαζί, Γεωργίου, δίπλα. Ναι. Από τη Μαρφίδ. Κατάλαβε, δεν ξέρω ποιος. Μου λέει έτσι πες το να το πάρει χαιρετίσματα. Όταν πήρα την Μπεμβέ τη Μητρία, δεν υπήρχε Μαρινάκι στον Ολυμπιακό. Ναι, την Μπεμβέ την πήρα το 9. Αρχής 9. Από εκεί τα πήρε. Πού τα βρήκες με τα λεφτά. Από εκεί λέει τα πήρα. 90.000 άντια στη Μαρφή και μου έβαλε 19% τόκο. Να ρίγαλα. Λοιπόν, τι ο άλλος εφεσινός, γιατί του είπες από πού τα παίρνω, του είπες ξέρω και λέει ξεράδια. Λοιπόν, να η αποκάλυψη. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Ναι. Έλα, Γιώργο. Γιώργο. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, καταρχάς, εκτές το δεύτερο γκολ, το έχεις δει την ταινία με τον Κωνσταντάρα, που κερδίζει το λαχείο, που σηκώνεται και φορτίζει την ηθιά. Τι δεν θα πεις, που τον πας. Ότι έτσι κι εγώ σηκώθηκα, έτσι. Στο δεύτερο γκολ, πόρευα την ηθιά. Μάλιστα. Ιτιά, λουλουδιασμένη. Μαντήλ είχε. Ξέρω τι θα γίνει. Μαντήλ είχε. Ναι, ξέρω γιατί τι θα γίνει. Γιατί αυτό δεν είναι γκολ. Αυτό είναι πυρηνική βόμβα. Αυτό δεν ήταν γκολ.
Έτσι, αυτό ήταν δηλαδή να ο Μπουφόν, ας πούμε, άμα τους ρωτήσει, αυτό που είναι εντάξει, δεν γίνεται, την παίρνει 300, θα κόψουμε την μπάλα. Άκουσα, άκουσα. Κόβει την μπάλα, τέτοιο γκολ. Θα πιστέψει κάτι. Αυτό ήταν θεαματικό γκολ. Το άλλο, το τρίτο, ήταν ποδοσφαιρικό γκολ για τα μπούνια. Αυτό επαναλαμβάνω, η αλλαγή πάσα μεταξύ Μαρτσέλο Ίσκο, Ρονάλντο Μαρτσέλο. Και να μπούνε όλοι μαζί με στα αλήθεια. Ήταν συμφωνώ, σε λίγα τετραγωνικά. Σε λίγα τετραγωνικά και μέσα σε πυκνό όμιλο αντιπάλων. Εκεί είναι, το ποδόσφαιρο, είναι και το ποδόσφαιρο που αρέσει τους περισσότερους, έτσι γιατί είναι και πολλά το κατανοήσει το πασάκι. Το δεύτερο γκολ του Ρονάλντο, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Αυτό ξεμοντάρει ομάδες τον γκολ. Αυτά τα γκολ ξεμοντάρουν ομάδες. Δηλαδή το καλοκαίρι διαλύεται η Γιουβέντους. Το καταλάβαμε. Δεν είναι απλά ωραίο γκολ, ήταν ωραίο γκολ, εντάξει αν είναι ωραίο γκολ τι έκανε ο Ρονάλντο και τέτοια. Είναι ότι αυτό ήταν ποντάρισμα. Με βαριοπούλα σφυριά. Μπαπ και διαλύεστε. Αυτό το λύσω το αυτό το λέω σε όσους νομίζουν ότι είναι ένα απλό γκολ και ότι μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, στο παιδί του οποιοδήποτε. Όχι, κανένα δεν το λέει αυτό. Το είναι κάτι για εύκολο. Όχι, όχι, κανένα δεν είπε αυτό. Τι εύκολο, είναι εύκολο, είναι εύκολο αυτό άλμα. Έφτασε να μην στο δαντό. Όποιος έχει άντερα στα 2,5 μέτρα να γυρίσει την πλάτη του και να προσγειωθεί τον ασχένα στο χόρτο, εδώ είμαι όποτε θέλει κάποιος να μου το δείξει, εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό το γκολ κόβει καριέρες. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, ο Θοδωρής είπε ότι θα με βάλει με στα δίκια. Είχε δίκιο. Όντως τον έβαλε το Μαρσέλο με στα δίκια. Του άρεσε που λες. Έτσι. Σου είχα πει ότι θα βάλει γκολ γρήγορα η Ρεάλ παρά την Κίνα. Και ότι θα έχουν πρόβλημα από εκεί και πέρα η Γιουβέντους. Είδες. Σου είχα πει πέρυσι. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι δεν περίμενα να βάλει γκολ ο Μάντζουκιτς. Ναι. Το είδες φέτος τι έγινε. Δεν μπήκε αυτό το γκολ. Το είπα ότι δεν περιμένω να βάζουν γκολ αυτές οι ομάδες. Μόνο οι ισπανικές ομάδες μπορούν να τα πεξέρχουν στον καταιγισμό των επιθέσεων της Ρεάλ και της Μπαρσελόνα. Άντε. Μόνο οι ισπανικές ομάδες. Χάρη κάτι. Οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν μπορούν να κοντράρουν αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουν οι Ισπανοί. Με τίποτα. Εγώ χαίρομαι πάντως προστάτευσα το ποδόσφαιρο να μην πάει στα ροκοντζίδικα. Υπάρχει μια ομάδα σήμερα. Που μπορεί να κάνει το ίδιο. Και Manchester City. Ακριβώς. Θα τη δούμε τη Manchester City. Έγινε, δε. Με τα παιδάκια. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τη δούμε. Περίμενε, σε θέλω. Γρήγορα. Να σου πω καλό Πάσχα. Επίσης. Συγγνώμη για τις προβλέψεις μου. Συγγνώμη. Καλό Πάσχα όμως. Και θέλω να σου κάνω δώρο και ένα τραγούδι. Ποιο. Λοιπόν, κάποιο που δεν ξέρεις και που θα ακούσει το συγκρότημα να μου πει τι λες τώρα. Αλλά άκου το. Φίλτρα και μετά βάλτο. Αλλά είναι το δώρο μου για σένα. Ποιο? Από Europe. Από Europe. Το Nothing to Ya. Έγινε, δε. Φίλτρα το και άμα θες το βάζει Γιώργη. Σε φιλό και καλή ανάσταση. Καλά, φίλε. Καλή ανάσταση. εκεί που παίξαμε μουσική. Ναι, μπράβο. Κοίταξε, πρόσεξε. Επειδή όλος ο κόσμος μιλάει για τη Ρεάλ και για τον Ρονάλντο και μόνο που δεν τον έχουν προσκυνήσει ακόμα. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ μου να τον προσκυνήσω. Πότε. Εις τους αιώνες. Των αιώνων. Αμήν. Τέλος. Ένα το κρατούμενο. Και επειδή του τα έχω μαζεμένα του Ρονάλντο, για μένα ο Ρονάλντο από την εποχή της United του τα έχω μαζεμένα. Ήταν ένας απλά καλός ποδοσφαιριστής. Τίποτα παραπάνω. Μόνο που δεν τον έχουν προσκυνήσει. Λαμπάδα δεν του έχουν ανοίξει. Που στείλουμε, έχουμε και το Πάσχα. Για να τα βάζουμε κοιτά. Τώρα βέβαια. Αλλά για να τα βάζουμε στη θέση σου κανονικά. Ναι. Στο πρώτο σκέλος που είπες, συμφωνώ και εγώ. Ποιο. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα σκέλος. Το πώς οποίο. Σημείο, το χτες το παιδί το έχω δει καθόλου. Όχι. Α, δεν έχω δει καθόλου Πάσχα. Ούτε τα κολλίδες. Τίποτα δεν έχω. Απλό μου λέει. Τραβά, δε σε και μετά, έλα μου. Το μηδέν, ναι, κοίτα, ναι, αυτό είναι εύκολο το λες. Για να σε πιάσουμε πρώτα, ούτε Τσίπρα να έσουνα. Άκουσε με. Εγώ συμφωνώ ότι ο Ρονάλντο από ποδόσφαιρο, από τεχνική, δεν είναι ούτε Μέση, ούτε Μαραντόνα, ούτε. Είναι τίποτα παραπάνω. Μισό λεπτό. Έχει όμως ένα χάρισμα τρομακτικό. Για πες το. Γκολ.
Γκολ. Να επαναλάβω κάτι. Ναι. Εάν ήσουν. Για να πάμε τώρα στο προκείμενο. Εάν ήσουν ο Πελέ. Ναι. Ή ο Μαραντόνα. Ή ο Κρόιφ. Ή ο Ζιντάν. Όταν λες γκολ, τι είναι γκολ, δηλαδή θα καταλάβεις. Εάν ήσουν λοιπόν είτε ο Μαραντόνα, είτε ο Κρόιφ, είτε ο Μαραντόνα ή ο Ζιντάν κτλ. Ποιο θα ήθελε για σέντερφο στην ομάδα σου? Τώρα αυτό μου πάει δύσκολα. Τώρα αυτό το. Τώρα σε φέρα σοφρά. Δεν με φέρα σοφρά. Δεν είναι ότι σου λέω ότι είναι. Δεν ξέρω, δεν είναι ότι. Το Ρονάλντο θα πει. Τον άνθρωπο γκολ. Κοίταξε, πρόσεξε. Ένα ο οποίο είναι μονίμω μπροστά στο τέρμα. Ποιο δεν μπορεί να είναι μπροστά στο τέρμα. Βρε, πόσοι είναι πολλοί τέτοιοι. Έχει δει πολλού τέτοιου στη ζωή. Θα σου θυμίσω έναν στη δεκαετία του 90 που ήταν και στην ΑΕΚ. Τον Βασίλη τον Δημητριάδη. Μονίμω γκολ έβαζε. Έλα, εντάξει. Φτωχή είναι η συζήτηση τώρα. Φτηνένη. Καλά, φτηνένη η συζήτηση. Καλά, τέλο πάντων. Έγινε, ρε. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Γεια σου, Χόρχε. Για χαρά, φίλε. Χθες σου στείλα ένα μήνυμα για ένα στοίχημα. Ότι. Α, γιατί θα κερδίσει η Ρεάλ. Όχι, το 1-1. Και κάτι άλλο που σου είχα στείλει. Το 1-1, ποιο 1-1, δεν θυμάμαι. Γιουβέντους Ρεάλ 1-1. Ναι. Για το 0-1 της Μπάγκερν και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, πήγα σήμερα το πρωί και πήρα μεγάλο κουβά. Κώθηκες μέσα, Και έπεσα κι εγώ μέσα. Εδώ. Εσένα το είδωλο, αυτόν που θαύμαζες ήταν ο Κρόιφ, έτσι. Σωστό. Γούσταρες να τον βλέπεις. Ναι. Αυτό θέλω να πω εγώ τόσα χρόνια. Ρε παιδιά, έχουμε δει Ρονάλντο φαινόμενο. Έχουμε δει Ροναλντίνιο, Λάουντρουπ, Ζιντάν. Είμαι 38 στα 39. Έχω προλάβει στο τέλος το Μαραντόνα. Αυτούς εγώ χαιρόμουν να τους βλέπω στο γήπεδο. Ο Μέση είναι παιχταράς. Τα κάνει σχεδόν όλα τέλεια. Αλλά δεν τρελαίνω να τον βλέπω, ρε εσύ, Γιώργο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Όχι. Δεν το καταλαβαίνω. Το έχεις πει εσύ το έχεις πει την άλλη φορά. Γιατί δεν θέλω να το βλέπεις? Όχι, όχι. Δεν είναι θέμα να πούμε, παιδί, υπάρχει κόντρα τώρα. Και λόγω Πορτογάλους και όλα ναι, αυτά. Ναι, ναι, που τον προσκυνάνε όλοι. Δεν έχω αυτή την κάβλα, να σου το πω έτσι, συγγνώμη για τη λέξη, όπως το βλέπα τις προηγούμενες που σου ανέφερα. Δηλαδή, μπορεί να μην κάνουν την καριέρα που κάνουν αυτοί, που έχουν τη συνέπεια, ας πούμε, και τη σταθερότητα, αλλά τους άλλους, δηλαδή, όποια ομάδα και να παίζανε και την πιο μισή ομάδα να παίζανε, ήθελες να πας να τους δεις. Τους έβλεπες μόνο και μόνο για τους παίχτες. Σωστό, αυτό που λες είναι σωστό. Αυτό θέλω να σου πω, αυτό που το έχεις πει προχθές εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος εννοείται είναι παιχταράς. Έτσι. Αλλά έχει και μεγάλη διαφορά με τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο τι κάνει? Δοκιμάζει περισσότερες προσπάθειες. Μπορεί να το κοροϊδέψεις και εσύ γι' αυτό. Έχει κάνει, έχει ξεκινήσει να κάνει την πλά. Έτσι. Απλά έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Οι πιο πολλές δεν τις πετυχαίνει. Ο Μέση κάνει δύο πράγματα. Ή σουτ είναι αυτό, ή τελικές, ή τρίπλες. Πετυχαίνει μία-δύο, καμιά φορά και τις δύο. Και εκεί φέρεται μεγάλη διαφορά. Ο Πορτογάλος καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να κάνει πράγματα. Γι' αυτό θεωρούν όλοι, έλα μωρούτε στον ύπνο του και μυρωδιάς. Και το έχεις πει και εσύ. Καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Έχει άλλο ύψος, έχει άλλα χαρίσματα, είναι διαφορετικοί παίχτες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Άμα το βλέπεις σαν εικόνα, δηλαδή αυτό τώρα που έκανε χθες, δεν σου είπα και πάλι μόνο αθλητικότητα. Πρέπει να μετρήσεις, να πούμε, από αέρα, από θερμοκρασία, που λέει ο λόγος, θα τα πω έτσι δηλαδή πολύ. Μετράνε πολλά. Το ψαλίδι εννοείται που μ' άρεσε πολύ, που ήταν πιο τεχνικό, ήταν κάποτε του Ριβάλντου με τη Βαλένθια. Όποιοι το θυμούνται. Που στο πάρε την μπάλα. Πώς την έφερε το κορμί του. Αυτό ήταν πραγματικά τεχνικό ψαλίδι. Έτσι και αθλητικό. Λοιπόν, πόσους ποδοσφαιριστές έχεις δει μετά το Μαραντόνα, το Ροναλντίνιο που το χειροκρότησε, η Ρεάλ, κάποτε, με το σλάλομ. Τον άλλον εχθές, με τη Γιουβέντους. Σε υψηλό επίπεδο μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα στην Α κατηγορία να χειροκροτάμε ναι, το. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει γίνει πολλές φορές αυτό, ρε Γιώργο. Ο Ρονάλντο εχθές που βγήκε, δεν περίμενα αυτό που έλεγε, δηλαδή έχει πέσει μέσα και πέρσι και έπεσε μέσα. Μένει να δούμε αν το πάρει τρίτο συνεχόμενο. Γιατί το παλικάρι είχε πει από πρόπερση ότι θα τα παίρνει τρεις φορές συνεχόμενα. Δεν περίμενα ότι θα πέσει μέσα με τη Γιουβέντους. Γιατί δεν είχα δει τη Γιουβέντους να ξεφτυλίζεται έτσι μέσα στο γήπεδο της. Δεν έχει σημασία μένα με 10 παίκτες. Είσαι ιταλική ομάδα. Έτσι. Να πω και κάτι άλλο. Χθες ξεβρακώθηκε ένας παίκτης. Και ξεβρακώθηκαν και αυτοί που τον έλεγαν για νέο Μέση. Για τον Τίμπαλα. Ακριβώς. Με απογοήτευσε και εμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί υποστηρίζω ότι Γιούβε και όταν. Αυτό το πράγμα. Φοράει αυτό στρατό 10. Φοράει την Τελπιέρα αυτό στρατό 10. Για χαρά. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά. Απευθύνομαι στο Θόδωρα, Ολυμπιακός λέει. Κύριε Θόδωρα, βγαίνει γρήγορα
Και ευλαβικά φίλησε το χέρι του Ρονάλντου, όχι του παίκτου, του ακροατή, που αυτοποκαλείται Ρονάλντου, φίλησε του ευλαβικά το χέρι, πες του συγγνώμη και θα σου πει αυτός, σκύψε ευλογημένε. Έλα. Έλα. Πάμε. Λοιπόν, μια πολλά καταρχήν. Επίσης. Στην οικογένειά σου. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Καλά μήνα πριν έλεγες για τον Ρονάλντο. Μα σε τι σου έλεγα. Όχι. Τι έκανα. Τι έκανα. Εγώ κρίνω ότι αυτό το γκολ δεν ήταν ποδοσφαιρικό. Ήταν αθλητικό άλμα εις ύψος. Μου θύμισε Σοτομαγιόρ. Τον έχεις προλάβει, Σοτομαγιόρ του Κουβανό. Τον έχω προλάβει. Ένα τέτοιο πράγμα μου θύμισε ο Ρονάλντο. Αυτή η απογείωσή του στα 5 μέτρα ψηλά. Τι πράγμα ήταν αυτό. Άλλο ένα είχε κάνει ο Πελέ σε μια. Η απόδραση των 11. Στην απόδραση των 11. Ναι, αλλά του Πελέ ήταν κατακόρυφο, δεν ήταν έτσι. Όμως πρέπει να αλλάξει πώς τον είναι τώρα. Αν το λες, υπτάμενο και τέλο, όχι μυρωδιά. Από μπάλα, από μπάλα μυρωδιά είναι. Τι μυρωδιά. Από μπάλα μυρωδιά. Θα ήθελα να έχει την ομάδα σου ένα μυρωδιά. Φυσικά θα ήθελα, όχι. θα ήθελα να χάσει την ομάδα μου, το έχω ξαναπεί εγώ. Θα ήθελα να χάσει την ομάδα μου ένα τέτοιο παίκτη με στην περιοχή. Και να πιτσιλώνει, να πιτσιλώνει. Έλα, κάνει είναι τώρα χαλαρά. Είναι το καλύτερο γκολ που έχω τίποτε. Ever. Άμα σου πω κάτι θα σου φανεί παράξενο. Ξέρεις εμένα ότι μου άρεσε περισσότερο το τρίτο γκολ. Ο συνδυασμός Μαρτσέλο, Ίσκο, Ρονάλντο, Μαρτσέλο και όλοι μαζί με στα δίθια. Έλα με στο γκολ το δεύτερο. Όχι το δεύτερο. Γυρνάει την μπάλα. Γυρνάει την μπάλα. Πάει στο τάρι και πάει στο κέντρο για να ψαλίδι. Δεν υπάρχει. Τρομερή ενέργεια. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει σηκωθεί. Αθλητική ενέργεια. Το δείχνουν, έχει απογειωθεί. Δεν είδες που όλο το γήπεδο μην άναπτω και ρωτήσω όλη η κυβέντους. Λοιπόν, άντε καλά. Έλα και ευχαριστώ επίσης, για χαρά, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάγκης. Έλα Μάγκη. Θυμάσαι τι έλεγα από πέρσι. Ήρθε το δεύτερο, τώρα θα έρθει και του χρόνου του Πετρίτο και μετά θα ψάχνει όλη η Ευρώπη δεν ξέρω τι. Πότε θα σταματήσει η Ρεάλ να παίρνει κύπελλα. Έχει μεγάλη διαφορά. Και από την Μπαρτσελόνα και από όλου. Το έλεγα χθες στον Θοδωρή ότι. Όχι μόνο το πέταξα, έπεσα και εγώ μέσα. Τώρα όσον αφορά το Θόδωρα, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο, αφήστε τον άνθρωπο να πάρει τηλέφωνο να πει τα δικά του τώρα. Οπωσδήποτε. Γεια σου, ρε Χωριέ. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Ο Νίκος, ο Πορτογάλος. Έλα, Νικόλα. Μήπως έχεις την ευγενική καλοσύνη να μου πεις σε παρακαλώ τα ονόματα τους προέδρους που έχουν καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι παράγοντες, ε. Τι, δεν σε πιέζω, το λέω με ευγενικό τρόπο. Ναι. Ο ένας είναι ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο. Αυτός έχει καταστρέψει εντελώς. Ο Λιβάγια. Ναι. Ο Μιραλά. Ο Μιραλά. Και ο Κάμπος. Και ο Κάμπος. Ποιος Κάμπος, ρε Γιώργο. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Με τη μιζέρια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δικαστές, Ευαγγέλια, τόσο καιρό ακούω, δεν μπορώ άλλο. Προσκυνήστε τον. Τι, δεν θέλετε να τον προσκυνήσετε. Θα τον προσκυνήσετε τώρα, μετά από αυτό που έκανε. Και το χέρι θα του φιλήσετε, και τα πόδια. Όλα, τα πάντα. Πόσο πόνο έχει μοιράσει, ρε εσύ, Γιώργο, να πούμε. Τι κόμπλεξ είναι αυτό, ρε. Είδαμε αυτό χθες να πούμε και βγαίνει ο άλλος και λέει καλά, εντάξει τώρα. Θα πω τώρα αυτή την κουβέντα που έλεγες εσύ χθες για τον άλλον και βγήκε ο άλλος και θύμωσε περί ψήφους και περί αυτά, τέλος πάντων. Ας θα την κατεβάσουμε την κουβέντα. Χθες ήθελα να σε πάρω, αποκλείεται βέβαια με τόσο κόσμο. Ήθελα να μιλήσω για τη Γιούβε, εντάξει, υποστηρίζω τη Γιούβε όπως και τη Λίβερπουλ. Δεν ήθελα να το κάνει στη Γιούβε, προτιμούσα να το κάνει σε κάποια Μπαρτσελόνα, σε κάποια Μπάγκερ. Αλλά από τη στιγμή που έγινε αυτό το ιστορικό πράγμα, Γιώργο, από εκεί πέρα. Ό,τι και να πούμε. Πράγματι ιστορικό. Άκου να σου πω. Αθλητικό είναι. Είναι ο καλύτερος αθλητής ποδοσφαιριστής, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Εννοείται ότι ήταν κύριος αθλητικό. Ρε Γιώργο, μην το ισοπεδώνεις όμως. Δεν θέλει μόνο αθλητικότητα για να κάνεις αυτό το ψαλίδι. Και ήταν κατακόρυφο. Θέλει πολλούς παράγοντες. Αυτό εντάξει το έχει δοκιμάσει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Μια ήταν στο τέρμα, μια στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας το έβγαζε.
Το έχει δοκιμάσει πολλές φορές. Κάποια στιγμή θα το κάνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνει και ο Μέση μέχρι το τέλος της καριέρας. Τι θα γίνει, δηλαδή, εκεί θα βγουν να τον προσκυνήσουν το Μέση. Μα δεν θα το κάνει. Ναι, πολύ πιθανό να μην κάνει γιατί είναι άλλωστη. Είπαμε, αυτά που κάνει ο Μέση δεν κάνει ο Ρονάλντο και αυτά που κάνει ο Ρονάλντο δεν το κάνει ο Μέση. Θυμάσαι, και, ναι, γιατί κανένας δεν έχει όλο το πακέτο. Το πακέτο το έχει ο Πελέ, απλά ήταν σε άλλη εποχή. Α, μπράβο, τώρα μπήκε στην κουβέντα. Τα έχουμε πει και πριν 4 χρόνια στο Μουντιάλ στη Βραζιλία. Ότι το στυλ, για να μην παρεξηγηθώ πάλι με κάποιους λακαμάδες, όχι, δεν όλοι είναι το. Λοιπόν, είναι Πελέ στυλ, με καλύτερη τεχνική ο Πελέ, ναι, αλλά είναι στυλ Πελέ. Ο Μέση πάλι θυμίζει Μαραντόνα, λόγω του το χαμηλού κέντρου βάρους, λόγω το στυλ, ας πούμε. Λοιπόν, είχες πει μια κουβέντα την άλλη φορά. Ποιον χαίρεσαι να βλέπεις στο γήπεδο? Είναι φοβερά δύσκολο να μην σκοράρει αυτή η ομάδα. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Αυτό το χαρισμάτι αυτό είναι. Υπάρχει κάτι άλλο. Ότι η Μπαρσελόνα παίζει πολύ καλή μπάλα, βέβαια, αλλά τσούκου τσούκου βάζα. Το λες και εσύ πολλές φορές, αλλά τι γίνεται με την Ρέντι, συμβαίνει. Παίζει σε όλο το γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο. Δηλαδή παίρνει δηλαδή από τη. Διαγώνει το κόρνερ, το σημαίακι, μέχρι την αντίπαλη περιοχή και παίζει σε όλο το γήπεδο. Οπότε δεν πιάνεται. Δεύτερον, αυτό τώρα του Ρονάλντο, εντάξει, παιδάκι μου, γλίστρισε το παιδί, εντάξει, πηγαίνει ανάποδα και τι να κάνουμε. Θέλω να σου κάνω, ρε Γιώργο, μια. Αν θυμάσαι, γιατί έχω ακούσει πολλούς φίλους ΑΕΚτζίδες, ΑΕΚτζίδες για την καλή την ΑΕΚ, την εποχή του Φάντλο και του Μπαγκεβίτσι πιο μετά, δεν ξέρω τι. Για σένα, η καλύτερη ΑΕΚ, ποια εποχή ήταν? Το έχω πει χιλιάδες φορές. Την εποχή του Μπαγκεβίτσι. Στάσου, ρε. Δεν ήταν ο Μπαγκεβίτσι μόνο. Για προπονητή, λέω. Με προπονητή τον Μπαγκεβίτσι. Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι, ότι με παίχτη το Μαγκεβίτς. Όχι. Αυτό που είχε δείξει η ΑΕΚ. Πολύ καλή ομάδα, το ξέχασε το Μαγκή. Ναι, θα μου το πεις. Αυτό που είχε δείξει η ΑΕΚ από το 90 μέχρι το 96 δεν το έχει δείξει καμιά άλλη ελληνική ομάδα. Μην ψάχνεις να βρεις. Εγώ θεωρώ ότι το 80, το 80, αυτή η πεντάδα που είχε η ΑΕΚ μέσα, βλέπαμε εμείς οι ΑΕΚτζίδες. Μαύρο, Μπάγκεβιτς, Παπαϊωάννου, Βομάζου και τον Κάστρο, τον Κύπριο, τον Κωνσταντινό, ο οποίος είναι καθώς τρομερός. Και στο 20 λεπτό κερδάγαμε 4-0 την Πόρτα, η οποία έφαγε 6 μετά. Δηλαδή αυτή η μπάλα, η ολοκληρωτική της ΑΕΚ εκείνη τη διετία. Έφαγε και 6 ΑΕΚ. 5-1, δεν θυμάμαι. Ναι, ήταν στο όταν αποβλήθηκε ο Μανολάς, που στο μέχρι το 60 είμαστε 0-0 και μόλις αποβλήθηκε ο Μανολάς πήγε να γίνει το κακό. 5-1 ήταν, είχαμε προκληθεί. Ναι, θυμάμαι. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα που κάνουμε, δηλαδή Δωμάζου Παπαϊωάννου, Μπάγκεβιτς, Μαύρο και ο Τάσος, ο οποίος ήταν και αυτός παιχταράς, ήταν, δεν υπήρχε πλέον, σε όχι βέβαια στην κλάση. Του Μπάγκεβιτς, δεν ξέρω, του Μαύρου, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, ήταν πολύ καλός παίκτης. Πολύ δυνατός παίκτης. Έγινε, Μακκή, έγινε. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο, γρήγορα. Για χαρά, καλό Πάσχα, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα. Α, Γιώργη, εγώ είμαι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργη, να σου θυμίσω, ήμουν ο φίλος που σε είχε βρει μαζί με το Λευτέρη στο Βενιέρο.